του ενός μεγαβάτ είναι 600.000. Αναλύεται, σας έχουμε δώσει αναλυτικά στοιχεία, να μην μπω σε περαιτέρω ανάλυση, θα τα δείτε και στην πρόταση που έχετε. Η χρηματοδότηση, όπως αναφέρθηκα, το 20% είναι 120.000 για το κάθε έργο των 600.000 του ενός μεγαβάτ, 480.000 είναι το 80%. Ενδεικτικό επιτόκιο 3,5% σίγουρα σύμφωνα με τις συζητήσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, η διάρκεια του δανείου για 15 έτη και ουσιαστικά στο σύνολο του έτους, στο σύνολο της αποπληρωμής των 15 ετών θα πληρωθούν από τις 480.000 που έχουμε πάρει, στο σύνολο μαζί με τους δόξους 616.000. Δηλαδή που θα καταβληθούν για το δανειζόμενο κεφάλαιο είναι 136.570 ευρώ. Πάμε να δούμε το δεύτερο στοιχείο, είναι η τιμή πώλησης. Έχουμε πει ότι η τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται από τον νόμο, είναι σταθερή από τη στιγμή της ηλεκτρικής του σταθμού και φυσικά το λέει η νομοθεσία, το ορίζει η νομοθεσία, ξέρουμε ποια είναι από πριν. Η παραγωγή. Θα μας ρωτήσει κανείς πώς μπορείτε να γνωρίζετε την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Ήδη όλοι μας έχουμε προδεκαετίας φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Ξέρουμε την παραγωγή πολύ καλά στην περιοχή μας και μάλιστα τα στοιχεία είναι πολύ θεραιτικά λόγω δύο παραγόντων, λόγω της ηλιοφάνειας αλλά και των χαμηλών θερμοκρασιών που είναι δύο παράγοντες που βοηθούν πάρα πολύ για την παραγωγή, την αυξημένη παραγωγή που έχουμε στην περιοχή μας. Ουσιαστικά το 1 ΜΒ θα παράγει κατ' ελάχιστο 1,5 εκατομμύριο κιλοβατόρες επί την τιμή τα 6,5 λεπτά. Φτάνουμε ουσιαστικά ο κύκλος εργασιών, ο τζίρος του 1 ΜΒ θα είναι 97.500 ευρώ. Ποια έξοδα έχει ένας φωτοβολταϊκός σταθμός του 1 ΜΒ? Τα έξοδα είναι γύρω στις 11.500. Σας τα έχουμε αναλυτικά πάλι, μπορείτε να τα δείτε και εκεί. Και πάμε να κάνουμε έναν προσδιορισμό των αποτελεσμάτων 20ετίας, που είναι η επόμενη παρουσίασή μας. Ουσιαστικά μιλάμε για τα κέρδη που θα, να γίνω πιο απλώς έτσι, να αναφερθώ, για να μην αναφερθώ με λογιστικούς όρους και σας μπερδεύουμε, τα κέρδη τα οποία θα αποδώσει ένα έργο του 1 ΜΒ. Είπαμε ότι έχουμε τζίρο 97.500 ευρώ, αν αφαιρεθούν τα, παίρνουν την πρώτη χρονιά, αν αφαιρεθούν τα έξοδα 11.630, συν ένα έκτακτο έξοδο, συν ένα έξοδο φως είναι το τέλος διαχείρισης ποσότητας, 1.950 ευρώ κατ' έτος, πάμε στα μεικτά αποτελέσματα, 83.920. Αφαιρούνται και οι τόκοι του δανείου της πρώτης χρονιάς, 16.000-16.500 περίπου, σύντις και αφαιρούνται και οι αποσβέσεις, άρα το υπόλοιπο κερδών, το υπόλοιπο των φορολογητέων κερδών είναι 27.516. Ο φόρος ο οποίος αναλογεί στα συγκεκριμένα χρήματα είναι 6.603, άρα τα καθαρά κέρδη της συγκεκριμένης επένδυσης από την πρώτη χρονιά είναι 20.912 ευρώ. Εφόσον μειώνονται οι τόκοι, κάθε χρόνο μειώνονται οι τόκοι, 21.580, την τρίτη χρονιά 22.000 ευρώ, την τρίτη 23, την τέταρτη 24 και ούτω καθεξής μέσω σταθμικά, όλη αυτή η απόδοση τίνει να είναι στο 29% του επενδυόμενου κεφαλαίου. Άρα, δεν σας κουράζω καθόλου με τα ταμιακά της επόμενης λίστας, μπορείτε να τα ακολουθήσετε, να τα δείτε μόνοι σας. Εκεί όμως που θα σταθώ είναι ότι η μεσοσταθμική απόδοση των 20 ετών, και θέλω να το καταλάβετε, είναι 29%. Με επενδυόμενο κεφάλαιο, δηλαδή 120.000 ευρώ, θα έχει ο ένας επενδυτής θα έχει 715.000 ευρώ κέρδη στην 20ετία συν τις 120.000 της αρχικής του επένδυσης, η οποία θα το αποδοθούν. Μπορεί να αντιλαμβάνεται ότι είναι ένας συντελεστής απόδοσης πολύ μεγάλος, λίγες επενδύσεις παγκόσμια μπορούν να δώσουν και διασφαλισμένες επενδύσεις, όχι επενδύσεις υψηλού ρίσκου μπορούν να δώσουν αυτά τα αποτελέσματα όπως αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή, και να το κάνω και σε μικρότερα μεγέθη, δηλαδή αν κάποιος από τους συμπολίτες ή εμείς επενδύσει 10.000 ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι θα πάρει απόδοση 2.900 ευρώ, κοντά στις 3.000 ευρώ ετησίως, που επαναλαμβάνω είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Όσο απίστευτο και αν φαίνεται σε κάποιους.
Στον επόμενο πίνακα αναλύω τα χρονοδιαγράμματα όπως σας τα αναλύσαμε περίπου με τα βήματα. Εμείς βρισκόμαστε στην παρούσα φάση, στο δεύτερο, στη δεύτερη σειρά, όπου λέμε συλλογή αιτήσεων και εκδήλωση ενδιαφέροντος. Εξού και καλέσαμε και εσάς σήμερα να επικοινωνήσετε το μήνυμά μας, να δώσετε το μήνυμα προς τα έξω της πρότασης του Συνδέσμου Επενδυτών Φωτοβολταϊκών, με σκοπό να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας, να αποκομίσουν έσοδα τα οποία θα διατεθούν στην περιοχή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Νομίζω ότι είμαστε αναλυτικοί. Οτιδήποτε άλλες απορίες στη σελίδα μας στο safebdm.gr, όπου μπορείτε να βρείτε τόσο την ανάλυση, την χρηματοοικονομική ανάλυση και τα αποτελέσματα, όσο πληροφορίες γενικότερα για την νομοθεσία, φωτογραφικό υλικό και φυσικά την αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος, η οποία μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά. Τα στοιχεία επικοινωνίας με εμάς για περαιτέρω απορίες που μπορεί να έχει ο καθένας. Αυτά σε πρώτη φάση. Σας ευχαριστώ πολύ.